Πριν από 5 χρόνια το κτίριο αυτό το αγόρασε ένας φίλος μου. Το ανακαίνισα. Όνομα δεν έχει ο φίλος? Ντίνο τον λένε. Παιδί της μεταδικτακτορικής περίοδου. Φοιτητής με μυαλό ξουράφι. Ναι, επίθετο δεν έχει ο Ντίνος? Ρωτώ. Ντίνος Ρουτζούνης. Κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Κνήτης της εποχής εκείνης. Γραμματέας της σπουδάζουσας. Ανήσυχο πνεύμα. Δημιουργός της εταιρείας δημοσκοπήσεων Κάπα Ρίσερτς. Αυτό θα σε ρωτάω. Α, γι' αυτό ήταν και ο κύριος Νικολακόπουλος χθες ο γνωστός. Στις διαπραγματεύσεις χθες το βράδυ ήταν και ο κύριος Νικολακόπουλος, ο εκλογολόγος του Μέγκα. Ο Ντίνος, για να ξέρετε, για να μαθαίνετε, απογειώθηκε τη δεκαετία του 90 με την Κάπα Ρίσερτς. Συνεργάστηκε επαγγελματικά με τα περισσότερα υπουργεία, με τους περισσότερους υπουργούς και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητός δηλαδή και στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας. Μεγάλωσε ο Ντίνος, δυνάμωσε, απλώθηκε. Απλώθηκε και εκτός σύνορων, από τα Βαλκάνια μέχρι το Ντουμπάι. Έβγαλε και λεφτά ο Ντίνος. Πλούτησε, αλλά δεν ξέχασε τις ρίζες του. Δεν σταμάτησε ποτέ να σκέπτεται αριστερά και ας διαβιώνει, όπως μερικοί πικρόχολα σχολιάζουν, πολυτελώς σε παλάτια με πουρο και σκαρπίνια και σαμπάνια. Η βίδα του Ντίνου είναι αριστερόστροφη. Γι' αυτό πιστεύω ότι παραχώρησε το κτίριο για τους μετανάστες. Δεν είναι εύκολο, πολύ περισσότερο για έναν άνθρωπο που αποκτά μόνος του τα υλικά αγαθά, να τα διαθέτει με τόση ευκολία. Ενδεδειγμένη λύση υπήρξε? Ήταν η λύση που περίμενε η ελληνική κοινωνία? Ρωτώ. Πιστεύω όχι.